Χαίρετε κυρίε και κύριοι, αυτά του μήνα. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Άτικα TV. Πάμε να δούμε τι σημαντικότερε ειδήσει και θα ξεκινήσουμε με τον πανικό που επικράτησε νωρίτερα από ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στον Ευαγγελισμό. Στην τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε την Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Ευτυχώ έχουμε λήξει του συναγερμού. Ακριβώ, λήξη του συναγερμού. Λήξη του γερμού, τελικά, μετά τι 5 το απόγευμα, περίπου εισήχθη στον νοσοκομείο και σε ότι ένα 30χρονο Έλληνα που είχε ταξιδέψει στην Κίνα και όπω ανέφερε στου γιατρού, βρισκόταν στο ξενοδοχείο όπου υπήρχε ύποπτο κρούσμα. Ωστόσο, τα, αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα από, από τι εξετάσει ήταν αρνητικά, αλλά θα παρατενθεί υπεραιτέρω υλικό για περισσότερη επεξεργασία στο Καποδοσιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλεξάνδρα. Και Κατερίνα, πούμε ότι τα συμπτώματα ήταν ίδια με το κορονοϊού και ότι είχε, τα, είχε έρθει πριν λίγε μέρε από την Κίνα ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ακριβώ, ακριβώ. Ήταν στην Κίνα πριν από λίγε ημέρε. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα Καμπόλη. Να αλλάξουμε θέμα. Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με την Τουρκία στα ίμια, ξεκαθάρισε ο Νίκο Δένδια. Ο Υπουργό Εξωτερικών άφησε χμές για το επικοινωνιακό χειρισμό τη υπόθεση για το σεισμογραφικό τουρκικό σκάφο. Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη διάψευση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα για τι δηλώσει του υπουργού σε δημοσιογράφο. Δεν υπήρξε καμία προσυνεννόηση με την τουρκική πλευρά για το θέμα των ημείων, ξεκαθάρισε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, μιλώντα σε εκπομπή τη ΕΡΤ. Ο Υπουργό Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι οι συνεννοήσει τη Ελλάδα με την Τουρκία είναι στο πλαίσιο των ευχών που εκφράζονται συχνά για τη μη δημιουργία εντάσεων. Καταρχήν, δεν μπορεί να υπάρξει καμία κατανόηση με την τουρκική πλευρά και καμία προσυνεννόηση για τέτοια ζητήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Ευχέ περί δημιουργία εντάσεων με την τουρκική πλευρά διατυπώνονται πολλάκι και από πολλού. Και υπ' αυτή την έννοια οφείλω να σα πω ότι είναι και χρήσιμε. δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν ακούω τουρκική πλευρά δεν, θέλουμε ένταση με την Ελλάδα. Μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω περίπου ο, πολιτικολογού αφλιαρία και νομίζω ότι έχουν γίνει δηλώσει που έπρεπε να γίνουν από όλου του αρμόδιου. Δεν υπάρχει. Καμία δυνατότητα σε κανέναν Έλληνα Υπουργό να μπορέσει να έχει συνεννοήσει σε αυτό το επίπεδο με την τουρκική πλευρά. Εκφεύγει τη τρέχουσα ανταλλαγή απόψεων. Όμω, επειδή θέλω να είμαι και ακριβή μαζί σα, πάρα πολλέ φορέ και από τι δύο πλευρέ εκφράζονται ευχέ για την μη δημιουργία εντάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και μόνο είναι η συνεννοή μα με τους. Αναφερόμενος στο πλού του Τούρκου. Αναφερόμενο στο πλούτο του Ρουτ ο κ. Δέντια τόνισε ότι δεν υπήρξε επεισόδιο και διέψευσε ότι αυτό ήταν ένα τεστ των ελληνικών αντανακλαστικών. Εγώ μπορώ να σα πω απλώ, γιατί εγώ σα μιλάω σαν υπουργό εξωτερικών, ότι δεν υπήρξε Επεισόδιο, ο γύρω από τον συγκεκριμένο πλούτο του συγκεκριμένου πλοίου. Τώρα από εκεί και πέρα, το γιατί, το πώ. Ήταν όμω <coughs> τεστ των δικών μα αντανακλαστικών. Όχι. Δε, πιστεύω ότι δεν ήταν τεστ των δικών μα αντανακλαστικών. Ήταν ένα τυχαίο γεγονό, λέτε. Πιστεύω ότι δεν ήταν τεστ των δικών μα αντανακλαστικών. Ο κύριο Δένδια άφησε εχμέ για το επικοινωνιακό κομμάτι τη υπόθεση, ωστόσο μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Υπουργό Άμυνα. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σα, δεν νομίζω ότι αριστεύσαμε στην επικοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Θεωρώ είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ ικανό πολιτικό ο Νίκο Παναγιώτοπουλο, ένα ευσυνείδητο υπουργό που ειλικρινά παλεύει για να προσπαθήσει οι ενόπλε δυνάμει τη χώρα να είναι στο επίπεδο που, που τους του πρέπει, <coughs> Το είτε στο τομέα των ανταλλακτικών, είτε στο τομέα τη ετοιμότητα κτλ. Από εκεί και πέρα τώρα δεν είμαι εγώ αυτό που θα κρίνει. Την ίδια ώρα την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνα, στην οποία διαψεύδεται ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος δήλωσε σε δημοσιογράφο του Α ότι δεν υπήρξε συνεννόηση με τους Τούρκους για τα ΙΜΙΑ. Έχουν περάσει δύο μέρε από τι δηλώσει Ερντογάν για συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση να μην πάει Έλληνα αξιωματούχο στα Ήμια και για συνομιλίε των Υπουργών Άμυνα για αντίστοιχε διαδικασίε σε άλλα νησιά. Και μέχρι στιγμή η κυβέρνηση έσπευσε να απαντήσει μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ μέσω του ΙΠΕΞ. Σήμερα, με ανακοίνωση του ΙΠΕΘΑ, αμφισβήτησε το ρεπορτάζ δημοσιογράφου που μιλούσε για διάψευση του Τούρκου Προέδρου, επικαλούμενο τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνα. Για την Ταμπακέρα όμω, η κυβέρνηση δεν έχει πει απολύτω τίποτα. Τελικά διαψεύδεται τι δηλώσει του Τούρκου Προέδρου ή όχι. Επιτέλου, α καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι στα κρίσιμα εθνικά θέματα απαιτείται σοβαρότητα και δεν χωρούν τέτοιοι επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 άτομα συνελήφθησαν, πέντε Έλληνε και δύο αλλοδαποί για παράνομε περιπολίε στο κέντρο ε, τη Μόρια, στο κέντρο προσφύγων ε, και ταυτοποίηση τη Μόρια. Τα άτομα αυτά δρούσαν ε, σαν σύγχρονο τάγμα εφόδου στη Μιτυλίνη. Εν τω μεταξύ, το κέντρο φιλοξενία προσφύγων στο Κατσικά Ιωαννίνων επισκέφθηκε ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, ο κ. Νότη Μηταράκη, ενώ κατά την παρουσία του στη συνεδρίαση τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Υπήρου, ο Υπουργό ζήτησε την στήριξη των Δήμων και τη Περιφέρεια Υπήρου στη διαχείριση τη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Σε συλλήψει 7 ατόμων προχώρησαν οι αρχέ στη Λέσβο για συμμετοχή στι βραδινέ περιπολίε τι τελευταίε μέρε στη Μόρια και στην πόλη τη Μιτειλίνη, όπου από την αρχή τη εβδομάδα η κατάσταση είναι τεταμένη. Πρόκειται για 5 Έλληνε και 2 αλλοδαπού νεαρή ηλικία, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 2 ανήλικοι. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν ρόπαλα, ένα μεταλλικό αντικείμενο και ένα σκούφο full face. Σε βάρο του, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση κλιματική ομάδα και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ενώ εξετάζεται αν συμμετέχουν σε κάποια ακροδεξιά οργάνωση και αν έχουν προβεί ήδη σε βίαιε ενέργειε και σε ποιε συγκεκριμένα. Ψηλά στην ατζέντα του, βάζει ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νότου Μηταράκη τις συναντήσει με του ανθρώπου στι τοπικέ κοινωνίε, γι' αυτό και σήμερα τοποκρίθηκε στην πρόσκληση από την Περιφέρεια Υπήρου, από την οποία ζήτησε στήριξη. Όπω τόνισε ο ίδιο, δεν δίνει εντολέ, αλλά ζητά τη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Ο υπουργό είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Καχρημάνη, ενώ βρέθηκε και στη δομή φιλοξενία των Κατσικά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στα νησιά, στα πλαίσια συγκεκριμένων δεσμεύσεων, που έχει ήδη αναλάβει η χώρα μα το 2016. Δεν θα κάνω πολιτική. Δεν θα σα πω αν καλό ή κακό η προηγούμενη κυβέρνηση δέχτηκε. Όπω ερμηνεύτηκε, γιατί η ερμηνεία είναι το πρόβλημα, την κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, που μα επηρεάζει τι επιστροφέ, και έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Μιλάμε για φύλαξη συνόρων, μιλάμε για επιτάχυνση ασύλου, μιλάμε για επιστροφέ, ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Όσον αφορά τη διαδικασία παροχή ασύλου, με το νέο νόμο που είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, ο χρόνο εξέταση των αιτήσεων έχει μειωθεί σε 60 έω 90 ημέρε. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, Γιώργο Κουμουτσάκο, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του χρόνου, στόχο είναι να εξεταστούν 50.000 αιτήσει και να αποφασιστεί άμεσα αν ο ετών δικαιούται το άσυλο ή αν θα συμπεριληφθεί στι επιστροφέ. Εντοπίστηκε το διαμέρισμα του γνωστού ω τοξοβόλου του Συντάγματο, που είχε συλληφθεί μαζί με δύο γυναίκε πριν από δύο εβδομάδε στην περιοχή των Πατησίων από άντρε τη τρομοκρατική υπηρεσία. Επίθεση με μπογιέ πραγματοποίησαμε μέλη του Ροβίκονα στην είσοδο τη Πολυκατοικία, όπου διαμένει ο δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε. Έφοδο σε διαμέρισμα στον Άγιο Νικόλαο, όπου χρησιμοποιούσε ο Γιάννη Μιχαελίδη, γνωστό ω τοξοβόλο του Συντάγματο, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Το διαμέρισμα τον νίκιαζε η συλληφθήσα Δήμητρα Ευδοξία Βαλαβάνη, φίλη του Γιάννη Μιχαηλίδη, χρησιμοποιώντα τα πραγματικά στοιχεία τη ταυτότητά τη από το Σεπτέμβριο του 2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η έφοδος στο διαμέρισμα έγινε τη στιγμή που η ιδιώτης καθαριστής είχε εισέλθει σε αυτό για να απομακρύνει όλα τα αντικείμενα και να καθαρίσει το χώρο. Κατ' εντολή αγνώστου μέχρι στιγμή άνδρα, ο οποίο μάλιστα είχε προκαταβάλει ανάλογο χρηματικό ποσό. Κατά την έρευνα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν κάρτες μνήμης, κάρτες SIM, κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ για ντρόουν και φωτογραφίες ταυτότητας του Ιωάννη Μιχαηλίδη, όμοιες με αυτή που υπήρχε στο πλαστό δελτίο ταυτότητας που κατήχε. Σημειώνεται πως οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα σπίτια που χρησιμοποιούσαν ως γιάφκες ή συλληφθέντες, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους συνεργούς τους. Βίντεο από τη χθεσινοβραδινή επίθεση έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε έδωσε στη δημοσιότητα ο Ρουβίκονα. Συγκεκριμένα, μέλη τη αναρχική συλλογικότητα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του σπιτιού του ενώ πέταξαν τρικάκια κατηγορώντα τον δημοσιογράφο για ακροδεξιέ απόψει και για φασίστα τη διπλανή πόρτα. Ο Άρης Πορτοσάλτε, στην ανάρτησή του στο Twitter που τη συνόδευσε με φωτογραφίε από τα συνθήματα που γράφτηκαν, έγραψε. Τα φασιστικά τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα σε τρομοκρατική επιδρομή απόψη στην είσοδο τη πολυκατοικία μου. Η δημοκρατία σε κίνδυνο. Ο πολιτικό κόσμο καταδίκασε την επίθεση. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή τη τόνισε: Οι θρασίδιλοι τραμπούκοι δεν τρομοκρατούν κανέναν. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και αποφασιστικότητα τη μάχη κατά τη ανομία. Θέση πήρε και ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση με μία δόση ειρωνία προ την κυβέρνηση. Ο Ρουβίκονα στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε αποκλείεται, αδύνατον. Αφού ο Κυριακό Μητσοτάκη, όπω είχε υποσχεθεί προεκλογικά, θα τα είχε τελειώσει τα γκρουπούσκουλα από τι 8 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση και σοβαρολογώντας, εμείς για μία ακόμη φορά καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές. Λοιπόν, κοντά μα είναι ο κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, είναι δημοτικό σύμβουλο στο Δήμα Αθηναίων και στέλεχο του κινήματο Αλλαγή. Καλησπέρα, κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ <laughs> του Άντικα TV που προσφέρει πάρα πολλά Ω κανάλι τοπική αυτοδιοίκηση, τι να πω. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Την αλήθεια <laughs> λέω πάντω. Ξέρετε, εγώ λέω αντικειμενικά πάντα τα πράγματα. Δεν... Μια και, μάς και, και έδωσε κατευθείαν την ταυτότητα του καναλιού. Να ξεκινήσουμε από αυτοδιοίκηση. Δεν ακούμε ιδιαίτερε δράσει στο Δήμο Αθηνών. Πώ πάνε τα πράγματα γενικώ, κύριε Αποστολόπουλο. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η σημερινή παρούσα δημοτική αρχή κληρονόμησε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ, αν και συμμετείχα. Ήμουν εκλεγμένο με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έλεγα τα κακό κείμενα για πολύ μεγάλο διάστημα και κυρίω αναφερόμουν στο γεγονό ότι είχε ξεφύγει η καθημερινότητα. Και γνωρίζουμε όλοι στην Αθήνα τι πρόβλημα υπάρχει με την καθημερινότητα, η οποία βέβαια σε ένα βαθμό εξαρτάται από την τοπική αυτοδιοίκηση και σε έναν βαθμό από την κεντρική εξουσία, διότι συνδέεται με την εγκληματικότητα, με το μεταναστευτικό και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία στο κέντρο τη Αθήνα αφορούν τι κεντρικέ κυβερνήσει. Ε, περιμένουμε να δούμε κάποιες πιθανές, ας το πούμε έτσι, θετικές αλλαγές που μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή, ορισμένε αυτά τα προβλήματα κινήσεις, που μόλις αίτηξες, αίτηξες. Το μεταναστευτικό, η παραβατικότητα, όσο αφορά τις αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων, γίνονται κάποιες ενέργειες. Οι αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων στην εγκληματικότητα απλά δεν υπάρχουν. Οι αρμοδιότητες επίσης του Δήμου Αθηναίων στο μεταναστευτικό, ε, Περιορίζονται ενδεχομένω σε κάποια συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση όσο αφορά την ενίσχυση κάποιων ατόμων, μία ασήτηση ή ακόμη και τη φιλοξενία. Mm. Αλλά περισσότερο αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος της Αθήνας και όχι μόνο ο Δήμος της Αθήνας, οι Δήμοι όλης της χώρας, είναι να πιέζουν την κεντρική κυβέρνηση να ασκεί με συνέπεια και σχέδιο τα καθήκοντά τα της. Διότι αναφερθήκαμε στην εγκληματικότητα. Ε, η εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας νοσεί αυτή τη στιγμή. Γίνανε κάποιε κινήσει αρχικά, γνωρίζουμε, με κάποιε εκενώσει κτηρίων, με κάποιε άλλε ενέργειε σε κάποιε περιοχέ, με λίγο περισσότερη αστυνόμευση, παρουσία τη αστυνομία και στα εξάρχεια και στο ευρύτερο κέντρο. Ναι. Αλλά είδαμε το πρόβλημα. Όχι, δεν είδαμε την πορεία αυτών των κτηρίων, την πορεία αυτών των ενεργειών. Εσύ που κυκλοφορεί το κέντρο τη Αθήνα και μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλο, είσαι ναι. μπροστά σε όλα αυτά τα γεγονότα. <laughs> Πώ είναι τα πράγματα Παρα... σήμερα. Παραμένουν αιστείε ε, πολύ μεγάλη εγκληματικότητα, υπάρχει. Πο... Εξε, εξαιρετικά έντονη ε, διακίνηση ναρκωτικών ε, και στην περιοχή των Εξαρχείων και στις περιοχές γύρω από την πλατεία Βάθη όπου γίνανε και εκεί κάποιες κινήσεις αλλά μετέφεραν το πρόβλημα λίγο παρακάτω να το πούμε έτσι στην Αντωνιάδου, δίπλα στην Ασοέ, ε, στην, πλατεία στην πλατεία Κουμουδούρου, στην πλατεία Αμερικής, πρόβλημα, στον Άγιο Παντελέμωνα. Επομένω, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί σε καμία περίπτωση και αυτό γιατί Πέραν του, της διαχείρισης των άρρωστων αυτών ανθρώπων που είναι οι χρήστες, υπάρχει το πρόβλημα του εμπορίου. Εάν η αστυνομία δεν το δει σοβαρά και δεν καταφέρει να εξαρθρώσει όλες τις ομάδες που διακινούν το λευκό ή οποιοδήποτε άλλο θάνατο, δηλαδή τα ναρκωτικά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Συγχρόνως στην περιοχή των εξαρχείων έχουμε μια περίεργη έτσι, ανοχή, δηλαδή όταν βλέπεις μια πλατεία που ανάβουν δύο φωτιέ κάθε βράδυ, κάποιοι τύποι, συμμορίε ή σπάνε συνέχεια τα τζάμια των αυτοκινήτων ή διακινούνται λαθρέα τσιγάρα. Είχαμε. και παράγει σημαίνει... επιθέσεων αυτοκινήτων ναι. σε διάφορα Και ενώ υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει μια δημιουργία μάτι σε απόσταση 50 μέτρα, σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν πάει καλά. Ε, παράλληλα με αυτό, βέβαια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνο που επικρεμάται πάνω από το λαιμό του Δήμου Αθηνών και τη Αθήνα με το μεταναστευτικό που αναφέραμε mm. και πριν. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στα νησιά. Ε, για, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε όχι χτες, Προχτέ και χίλιε μέρε πριν οι κυβερνήσει να έχουν δράσει οργανωμένο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, δεν είναι καινούριο. Γνωρίζουμε από το 2011 τι γινόταν με την εισρωή μεταναστών, δεν υπήρχε σχέδιο από ποτέ και από κανέναν. Ε, ωστόσο, επισήριζα δυστυχώ τα πράγματα ξεφύγανε πάρα πολύ, διότι ξέρετε, δηλώσει οι οποίε. Τύπου, α πούμε, λιάζονται οι μετανάστε ή είμαστε ανοιχτοί. Με ενδιαφέρει και, και ότι αυτό δεν ήταν το, το πρόβλημα και αποστολή, γιατί οι ροέ έχουν αυξηθεί. Ναι, η... Σαφέσταται οι ροέ. Αλλά και αυτέ οι δηλώσει, ξέρετε, ευνοούν τη μετακίνηση μεταναστών, καθώ δίνεται η εικόνα σε αυτού του ανθρώπου ότι εδώ πέρα είμαστε πολύ χαλαροί, πολύ άνετοι, πολύ ανοιχτοί. Οπότε μπορούν να έρθουν, προσδοκώντα και αυτοί μια καλύτερη ζωή βεβαίω. είναι λοιπόν, το πρόβλημα ανθρωπου οτι εδω περα ειμαστε πολυ χαλαροι πολυ ανετοι πολυ ανοιχτοι οποτε μπορουν να ερθουν προσδοκωντα και αυτή μια καλυτερη ζωη βεβαιω ενταθηκε λοιπον το προβλημα επι ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώ η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. είναι δεδομένο ότι έχει αποτύχει πλήρω στη διαχείρισή mm -hmm. του τα νησιά. Πάντω αυτό που φαίνεται η είναι ότι γίνεται. υπάρχει μια έκρηξη του προβλήματο. Σαφέστατα. Φαίνεται ότι ακόμη και οι τοπικοί φορεί, που η πλειοψηφία του είναι προσκύμενη στην κυβέρνηση, αντιδρούν σε αυτό το σχεδιασμό. Μα είναι λογικό γιατί γνωρίζουν τι τα πράγματα εκ των έσω και καταλαβαίνουν ότι αυτό ο σχεδιασμό, έτσι όπω προβλέπεται από την κυβέρνηση, θα είναι αναπόφευκτο. Μα, μα ε, γνω, ε, γνωριζόμαστε και επειδή ξέρω ότι ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση, όσοι έχουν αποκτήσει αυτοδιοκητική παιδεία και ασχολούνται και με την κεντρική πολιτική, θα πούνε και το καλό. Όταν κάποιο μπορεί να είναι αντίπαλη, λοιπόν, μπορεί να είναι μια διαφορετική παράταξη, ένα διαφορετικό κόμμα. Θα αναγνωρίσουμε την προσπάθεια. Ασκούμε όμω και την κριτική, προκειμένου να γίνουν κάποια πράγματα. Θα σα δώσω πολύ σύντομα ένα παράδειγμα για να δείτε πώ θα μπορούσε να υπάρξει μια έστω και μικρή μείωση. Mm -hmm. Το 2019 ε, ε, από τα νησιά μπήκανε περίπου 60.000 μετανάστες, 59.457 σύμφωνα με τα στοιχεία. Από τον Εύρο που είναι χερσαία σύνορα διείσδησαν 14.891 μετανάστες. Ε, την περίοδο τη κυβερνήσεω του Γιώργου Παπανδρέου και ο Χρήστος Παπουτσί ήταν τότε υπουργό. Που εγώ είχα διαφωνήσει σε πολλά θέματα και τότε. Ωστόσο, ανάμεσα στα θετικά ήταν ότι είχε φτιαχτεί ένα φράχτη στον Εύρο, ο οποίο εμπόδιζε την ε, κίνηση αυτών των ανθρώπων προ την ενδοχώρα από το σύνορα του Εύρου. <σχ> Δεν υπήρχε όμω οι ίδιε ροέ. Δεν Ναι, αλλά προσέξτε, ε, 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 ξέρουμε πολύ καλά ότι και στη Βουλγαρία και σε άλλε χώρε των Βαλκανίων οι φράχτε αυτοί έχουν βοηθήσει ώστε να μην περνάνε τουλάχιστον από τα χερσαία σύνορα. Εάν ενεργοποιηθεί, εάν η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία θέλει να τον ενεργοποιήσει, σίγουρα δεν λέω ότι θα μηδενιστεί το πρόβλημα. Θα μετριαστεί όμω από τα χερσαία σύνορα. Για τι φράχτε μιλάτε, για είναι... να σηκώσουμε όχι, το. Όχι, έχει σηκωθεί το. Μα είχε γίνει από μια προοδευτική κυβέρνηση όπω είναι αυτή του Γιώργου Παπανδρέου το 2012, ήταν το 2013. Το τότε ήταν πολύ πολύ, πολύ μικρότερο. Μπορεί όμω να, 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 να φρενάρει τι ροέ τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Τώρα, όσον αφορά. Τα νησιά, βεβαίω, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί επιτέλου και είναι δύσκολο με τον Ερντογάν απέναντί μα. Αλλά να ενεργοποιηθεί με τι πιέσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για επιστροφέ. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ σωστέ υποδομέ να φιλοξενούνται ανθρώπινα. Γιατί οι συνθήκε είναι άθλιε. Υπήρχε μία αμυγδαλέζα, γίνανε 10 μηγδαλέζε επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα γίνονται άλλε 50 μηγδαλέζε. Mm -hmm. Πρέπει να βρεθούν ανθρώπινε συνθήκε και συγχρόνω να αναλάβουν στο μέτρο που του αναλογεί τι ευθύνε του οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρξει αποκέντρωση προ την Ευρώπη. Φαίνεται ότι γυρνάνε την πλάτη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τόσα χρόνια με αυτό το πρόβλημα να κλιμακώνεται και να, να επιδεινώνεται και να μην βρίσκει τη λύση. Είμαστε αυτό... πολύ ευγενικοί. Οι κυβερνήσει μα έχουν μάθει, ίσω να είναι λίγο περισσότερο πολιτισμένο από όσο ευγένια, πρέπει. Είναι κάτι άλλο. Ε, θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο. Θα το πω εντό εισαγωγικών ευγένεια. Θα πρέπει να δείξουμε το ανάστημά μα. Είμαστε μια χώρα σε κομβική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα έχουμε τι αδυναμίες μα στον οικονομικό τομέα. Δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε όλα. Πρέπει λιγάκι να δείξουμε μια αντίσταση και λογική αντίσταση, όμω όχι αέρα. Να έχουμε με συγκεκριμένου τρόπου να ασκήσουμε πιέσει και με βέτο αν χρειαστεί στα, στα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να δεχτούν και αυτοί ένα μέρο του προβλήματο. Μάλιστα, εδώ δεν έχουμε λύσει τα, τα, τα εξάρια. Α πούμε, που μόλι περιέγραψε μια εικόνα. Που είναι πραγματικά ρεαλιστική, ότι 50 μέτρα από την αστυνομία βάζουν φωτιέ και δεν αλλάζει τίποτα. Και εκεί επιδεινώνεται η κατάσταση. Ε, και επιμένω ότι ω Δήμο, να μιλήσουμε λίγο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ε, αυτό ο καλοπισμό τη πλατεία έχει φέρει κάποιο επιτέγματα. Δεν αποτέλεσμα. έχει πετύχει ο καλοπισμό τη πλατεία. Θέλω να πω ότι ξέρετε κι εσεί ότι γίνανε κάποιε προσπάθειε. Ε, υπήρξε ένα καλοπισμό τη πλατεία. Ε, μπήκε δύο φορέ ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρό από του γνωστού άγνωστου, οι οποίοι ορθώσαν ένα δικό του ένα είδο χριστουγεννιάτικου δέντρου μετά ω αντίπραξη, λε και η, η, πλατεία είναι ένα διακύδευμα, ένα έπαθλο. Ποιο θα το κερδίσει, για να μην πω κι εγώ τίποτε άλλο, όπω λέτε κι εσεί, για το τι είδου ανταγωνισμό είναι αυτό, ούτε στο σχολείο να ήμασταν. Αλλά η πολιτεία πρέπει να δείξει μια σοβαρότητα, διότι και, και περιουσίε καταστρέφονται και, ζωή, και άνθρωποι υποφέρουν, παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια του, ηλικιωμένοι. Και ταυτόχρονα καταστρέφεται, καταστρέφεται ένα ολόκληρο κόσμο που είναι το κέντρο τη Αθήνα. Δεν σα κρύβω ότι αν βγάλω μια σειρά φωτογραφιών για το πώ ήταν η πλατεία των εξαρχείων τη δεκαετία που τι έχω, τι δεκαετίες του 70, του 80, ακόμα και του 90, και με την εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα είναι για να κλε. Τίποτα άλλο. Mm. Και όχι μόνο για τα εξάρχεια, αφορά και άλλε περιοχέ γύρω από το ο κέντρο. Πάντως, ο κόσμο, γιατί ξέρω ότι έχει επαφέ με τον κόσμο και μιλά καθημερινά. Πόσο αντοχή έχει ακόμα απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Ο, <στονίτρια> ο κόσμο ελπίζει ακόμα. Είδε ότι γίνονται κάποια βήματα. Γιατί και εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικό. Γίνανε κάποια βήματα. έχει, φτα... έχει αρχίσει όμω να μπαίνει σε μια απελπισία. Και θα πρέπει και ο Δήμαρχο να πιέσει περισσότερο, όπω είπα, προ την κεντρική εξουσία, γιατί πολιτική πίεση μπορεί να ασκήσει, δεν είναι μέσα στι αρμοδιότητέ του, να, 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 εκτελέσουν με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά του το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και όλα τα άλλα Υπουργεία που είναι αρμόδια. Ε, και ταυτόχρονα θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν και οι πολιτικοί τη της εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση ότι τα μεγάλα λόγια είναι φτώχια. Καλύτερα να μην λέμε πολλά ότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνε, σε τρει θα έχουμε αποτέλεσμα και να δουλεύουμε ξεκάθαρα σε βάθος χρόνου με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και με έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό που δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει. Mm. Ε, οι κάτοικοι είναι απελπισμένοι, σχεδόν απελπισμένοι. Και υπάρχει και μια ελπίδα κάπου λίγο σιγοκαίει μέσα η ελπίδα, mm. αλλά ταυτόχρονα με την ελπίδα σιγοκαίνε και φωτιές μέσα στην πλάτη εξ αρχείων. Δηλαδή... Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα ουσιαστικό να πούμε, καμία αλλαγή. Περιπτώσει... Υπάρχουν ελάχιστε αλλαγέ όσον αφορά τι επιθέσει του Σαββατοκύριακου. Δεν συμβαίνουν στον βαθμό που συνεί συνέβαιναν. Ε, επίσης, δεν συνέβησαν, ήταν πιο ελαφρά τα γεγονότα τα οποία ε, γίνανε τις, στις 17 Νοέμβρη και στις 6 Δεκέμβρη. Mm -hmm. Υπήρξε και κάποιων κτηρίων και μέχρι εκεί. Αυτά τα κτίρια έχουν εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο... Ε, yeah. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων γνωρίζω, ε, δεν να υπάρχει κάποια... Ήταν ιδιωτικά αυτά τα κτίρια, να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα της αξιοποίησής τους. Βλέπω ότι είναι τσιμεντωμένα με τσιμεντόλιθους. Προς mm -hmm. το παρόν, γνωρίζω ότι αρκετοί ιδιοκτήτες θέλουν να τα αξιοποιήσουν. Ξέρετε, δεν είναι και εύκολο mm -hmm. ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, να, μέσα σε δύο-τρει μήνες, να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα όμως είναι τα δημόσια κτίρια, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα και τα οποία ανήκουν και σε ασφαλιστικά ταμεία και από τη μία έχουμε τη μείωση των συντάξεων ή τις πενιχρές αυξήσεις και μία, μία αξιοποίηση της δημόσιας Είχε. περιουσίας που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, λοιπόν, κλείνοντας τη συζήτησή μας, να πάμε και λίγο στο κίνημα αλλαγή. Πώς πάνε τα πράγματα? Το κίνημα, εγώ θα μιλήσω κίνημα. πάλι αντικειμενικά. Ε, θέλω να πω ότι το κίνημα αλλαγή κάνει μία προσπάθεια όχι μόνο συσπήρωσης, αλλά και μια αξιοποιηση της δημοσιας περιουσια περιουσιας που αφορουν τα προσπάθεια να συγκροτήσει ο χώρος με έναν τρόπο παλι αντικειμενικα θελω να πω οτι το κινημα αλλαγη κανει μια προσπαθεια οχι μονο συσπηρωσης αλλα και μια σοβαρη προσπαθεια να συγκροτησει ο χωρο με εναν τροπο ο οποιο να ειναι και δυναμικός και υπεύθυνο. Ε, συγκροτήθηκαν οι τομεί από πολύ αξιόλογα στελέχη. Αν δείτε τι ανακοινώσει, οι οποίε βγαίνουν σημειολογικά, θα καταλάβετε ή, από τις, για διάφορα θέματα τη επικαιρότητα, τη πολιτική επικαιρότητα, θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφοροποίηση ω προ αυτό. Η πρόεδρο τη Φόφη τρέχει. Όλοι τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ έχω αναλάβει τον τομέα περιβάλλοντο. Mm -hmm. Οι μάχε είναι δύσκολε. Οι περίοδοι εσωστρέφεια φαίνεται μέχρι στιγμή να έχουν περάσει. Βλέπουμε mm -hmm. αντίθετα στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίω να ανοίγονται περιπέτειες εσωστρέφεια με όλα αυτά που γίνονται με τους 53, με τη διαμάχη του συνεδρίου για τα ονόματα. Πάντως διακρίνουμε, η αλήθεια είναι. Μία ρήξη που έχει ξεκινήσει το κίνημα αλλαγή με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε επίσημα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, από, τις, από τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα η προστασία πρώτης κατοικίας που πραγματικά, εάν το σκεφτώ και εγώ σαν, πολιτικά, σαν πολιτικό, σαν άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, να μην το πω έτσι, και την καρδιά σου. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιε δηλώσει, δεν μπορεί να σε αφήσει αδιάφορο. Θεωρώ ότι επειδή το, το κίνημα Αλλαγή, χώρο έχει και μια συναισθηματική νοημοσύνη, εξαιτία του γεγονότο ότι στηρίχθηκε για χρόνια πάνω στον παράγοντα τη κοινωνική αλληλεγγύη πόνεσαν αυτέ οι δηλώσει και πραγματικά δημιουργήσαν ένα κλίμα αντιπαράθεση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι για μα ο αγώνα είναι διμέτωπο και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντω, ένα καφέ που προέκυψε ανάμεσα στον κύριο Γείτονα και τον κύριο Φλαμπουράρη έχει πυροδοτήσει αρκετά σενάρια για το πώ θα φερθεί και ποια προοπτική ανάμεσα στο κίνημα αλλαγή και το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, σε προσωπικό επίπεδο οι καφέδε και θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα που είχα βγει στην τηλεόραση ε, σε κάποιο μικρό κανάλι πριν από πολλά χρόνια, ήταν αρχέ της δεκαετία του 2000, ε, μου είχε κάνει εντύπωση, διότι είχα βγει για ένα θέμα έτσι, οικολογικού χαρακτήρα για τον ποταμό Κιφισό και ήταν ένα εκπρόσωπο Νέας Νέα Δημοκρατία και ένα του, του, του Πασόκ τότε. Mm -hmm. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι όταν βγαίναν από τον αέρα, υπήρχε μια πολύ φιλική συζήτηση μεταξύ του, όπου μάλιστα Αφή λέγανε, λέγανε, αφήστε το παιδί να μιλήσει, λέγανε στον <laughs> παρουσιαστή που είναι καινούριο πρώτη φορά για τι τηλεόρασει. Θέλω να πω ότι φιλικέ συναντήσει και επαφέ υπάρχουν πάντα ανάμεσα σε όλα τα στελέχη των κομμάτων, ακόμη και σε αυτά που μπορεί να υπάρχει και μια οξυμένη αντιπαράθεση. Δεν σημαίνει κάτι το να πιει ένα καφέ με κάποιον. Πάντω πάντως, τα δημοσιεύματα δεν τα σκέφτονται τόσο πονηρευτά όσο τα ε, παρακολουθείτε πρα... εσεί. Λοιπόν, Σα το λέω πραγματικά, να... όχι επειδή, επειδή, το έχω λιγάκι έτσι ψάξει κι εγώ, γιατί κι εγώ είχα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι. Υπάρχει και η, και η ανάρτηση στο Facebook του κυρίου Σκινά. Λοιπόν, α... Πάντω, δεν τίθεται θέμα οποιασδήποτε συνεννόηση. Ο κύριο Μπίστη έκανε σήμερα μια δήλωση. Ο, λοιπόν, ο... Λοιπόν, ο κύριο ναι. Μπίστης α επιλέξει καταρχήν σε ποιο χώρο θέλει να σταθεροποιηθεί και από εκεί πέρα θα συζητάμε. <laughs> να σα τα ευχαριστήσω τα υπόλοιπα. πολύ πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μα. Και εγώ σα ευχαριστώ Καλή πολύ. Καλή συνέχεια, να αλλάξουμε θέμα στο συνέδριο τη Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα. Για το μέλλον του εμπορίου μίλησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργό αναφέρθηκε στι πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση για τι φοροελαμφρήσει, τα κόκκινα δάνεια, ενώ ανακοίνωσε ότι βάζει τέλο τη πορε και τη στο κέντρο της Αθήνας. Αμέσως, μόλις υπάρξει περιθώριο και θα υπάρξει, το πρώτο μου μέλημα θα είναι η φορολογική ελάφρυνση της εργασίας. Η εισφορά αλληλεγγύης θα μειωθεί και νωρίτερα από το 2021, όπως είχαμε πει προεκλογικά. Η ανάπτυξη της Ελλάδος θα περάσει μέσα από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά σήμερα, που χάρη στην τεχνολογία μπορεί να χτίσει και μια ηλεκτρονική εμπορική επιχείρηση, ακόμα και μέσα από το ίδιο σου το σπίτι. Το κράτο οφείλει να στέκεται αρρωγό στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργώντα ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χωρί περιτά ρυθμιστικά εμπόδια, χωρί υψηλή φορολογική επιβάρυνση, να αναδεικνύει και όχι να καταπνίγει την επιχειρηματικότητα. Το σχέδιο Ηρακλής έρχεται να αντιμετωπίσει για τις τράπεζες το άγος των κόκκινων δανείων, ενώ σύντομα, μες τους επόμενους μήνες, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πλαίσιο πτώχευσης, το οποίο θα δίνει επιτέλους τη δυνατότητα για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία. Θα επιτρέπει δηλαδή σε φυσικά και σε νομικά πρόσωπα, να ξεκινήσουν από την αρχή την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, απαλλαγμένα από χρέη του παρελθόντος, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με τις νέες ρυθμίσεις που θα φέρει η κυβέρνηση για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, και θέλω εδώ να είμαι απολύτως σαφής, σε εκείνες τις διαδηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση δυσανάλογη, το τονίζω, δυσανάλογη προς το μέγεθός του. Στο μέτωπο τη υγεία τώρα, 38 είναι τα θύματα τη εποχική γρήπη με την παιδίατρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας, την κυρία Ελένη Μαλτέζου, να δηλώνει αναποτελεσματικό το αντιγρυπικό εμβόλιο φέτο, καθώ δεν έχει πιάσει τα στελέχη που κυκλοφορούν. Πάντω, οι ειδικοί τονίζουν ότι μέχρι και τα τέλη Μαρτίου η εποχική γρήπη δεν θα υποχωρήσει. Δυναμική καταγράφεται η πορεία της γρήπης στη χώρα μας, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες απέχουμε χρονικά δύο εβδομάδες έως την κορύφωση του εποχικού κύματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την αύξηση των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα. Και παρά το ρεκόρ εμβολιασμών που καταγράφηκε φέτο, τα δεδομένα μαρτυρούν ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν ευάλωτοι στου ιού που κυκλοφορούν. Ειδικότερα και σύμφωνα με τη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία, σε διάστημα μόλι 7 ημερών, 32 ακόμη ασθενεί νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατική θεραπεία εξαιτία τη σοβαρή επιδείνωση τη υγεία του, ενώ 15 άνθρωποι που νόσησαν με γρήπη έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, από τι αρχέ Οκτωβρίου έω και την περασμένη Κυριακή, εντοπίστηκαν 151 σοβαρά κρούσματα. Καθώ εμφάνισαν επιπλοκές, με αποτέλεσμα οι 136 να νοσηλευθούν εσπευσμένα σε μονάδε εντατική θεραπεία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από αυτού, οι 117 ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για του οποίου συνιστάται εμβολιασμό. Ωστόσο, παρότι περίπου η μισή ακολούθησαν τι συμβουλέ των ειδικών και εμβολιάστηκαν εγκαίρω, τελικά ασθένησαν βαριά από τη γρήπη. Μία πιθανή εξήγηση στο κενό αυτό παρέχουν τα αποτελέσματα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Σικάγο στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Ειδικότερα τα περισσότερα εμβόλια στοχεύουν στην ενεργοποίηση των β' κυτάρων, όμω όπω φαίνεται από τα ευρήματα, η απόκριση του ανοσοποιητικού των νεότερων ηλικιακά είναι καλύτερη, παράγοντα προστατευτικά αντισώματα. Αντιθέτω, τα β' κύτταρα των ηλικιωμένων έχουν κολλήσει στο παρελθόν. Έτσι, ενώ οι ιοί τη γρήπη μεταλλάσσονται και εξελίσσονται με τον καιρό, τα β' κύτταρα των ηλικιωμένων, που σημειωτέων αποτελούν ευάλωτη ομάδα, δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Επιπλέον, ακόμη και κατά 300% ακριβότερα προμηθεύονται τις χειρουργικές μάσκες στα νοσοκομεία, λόγω της εσχροκέρδειας που υπάρχει από τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις ελλείψεις στην αγορά καταγγέλουν τα στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ. Ειδικότερα με βάση τα τιμολόγια που έδωσαν στη δημοσιότητα καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στην τιμή για απλές χειρουργικές μάσκες αλλά και για υψηλής προστασίας μάσκες λόγω των αυξημένων αναγκών από τα νοσοκομεία. Λόγω της ανησυχίας άλλωστε για τον κορονοϊό αλλά και για τον ιό της γρήπης, οι μάσκες έχουν κάνει φτερά το τελευταίο διάστημα και από τα απλά φαρμακεία της γειτονιάς, όπου σπέβδουν οι πολίτες για να προμηθευτούν είδη προστασίας. Αντίστοιχες ελλείψεις παρατηρούνται και στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα κάποιες εταιρείε να εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Εδώ ολοκληρώθηκε και το δελτίο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά στο atikatv.gr. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.